Παρατηρούμε εδώ αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει στο Make Code και αφορά στο MicroBit. Σύμφωνα με το σενάριο που βλέπουμε εδώ, όταν πιεστεί το πλήκτρο α, τότε εμφανίζει έναν αριθμό τυχαίο από 0 έως 4. Εάν αυτός ο τυχαίος αριθμός είναι ίσος με 3, τότε εμφανίζεται μια καρδιά, αλλιώς εμφανίζεται ένα άλλο μικρότερο σχήμα. Επομένως, με τα τριάρια θα πρέπει να έχουμε μια καρδούλα. Για τις περιπτώσεις 0, 1, 2 και 4 θα πρέπει να εμφανίζεται αυτό το μικρό σχήμα. Ας το δούμε λίγο, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι φαίνεται λογικό, αλλά το τρέχω λιγάκι και ας παρατηρούμε. Θέλουμε εμείς στην εμφάνιση του 3 να έχουμε μια καρδούλα. Πατάμε λοιπόν το κουμπί. Ξανά. Και όμως εδώ ήταν 3 και δεν εμφανίστηκε καρδιά. Στο 4 εμφανίστηκε καρδιά. Δηλαδή είναι λίγο αλλαντάλλο. Εδώ είναι κανονικά προς το παρόν. Πάντως βλέπουμε ότι εδώ, ναι, εδώ σε αυτό το 3, ενώ πριν ήταν καρδούλα, τώρα είναι ένα σχήμα μικρότερο. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τι δεν πηγαίνει καλά, εδώ καλούμε την τυχαία επιλογή, όμως ουσιαστικά εδώ με αυτό το εάν την καλούμε και πάλι. Άρα εδώ αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό εδώ στη δεύτερη περίπτωση, στη δεύτερη σειρά. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό το σενάριο και να λειτουργεί σωστά, τι μπορούμε να κάνουμε. Την τυχαία επιλογή μπορούμε να αντιθέσουμε μέσα σε μία μεταβλητή. Η μεταβλητή μας μετά θα μας παρέχει εδώ με ασφάλεια τα σχήματα. Ας το δούμε λίγο. Πηγαίνω λοιπόν στην παλέτα μεταβλητές. Επιλέγω δημιουργία μεταβλητής. Πώς θα την ονομάσω. Θα την ονομάσω τυχαίο. Ένα τυχαίο νούμερο ας πούμε. Okay. Και έχουμε αυτά τα στοιχεία πλέον. Άρα τώρα θα θέσουμε εμείς κάθε φορά αυτή την τυχαία επιλογή στη μεταβλητή τυχαίο. Και αυτό θα είναι που θα εμφανίζουμε. Πάμε λοιπόν εδώ. Μία φορά θα καλέσουμε την τυχαία επιλογή. Τη γραφώ. Εδώ. Άρα, στη μεταβλητή τυχαίο, βάζουμε την τυχαία επιλογή 0 έως 4 που την καλούμε εδώ για μία φορά. Τώρα λοιπόν, δεν θα εμφανίσουμε την τυχαία επιλογή, όχι, αλλά τη μεταβλητή. Αυτό. Επίσης, εδώ η σύγκρισή μας δεν θα γίνει με την τυχαία επιλογή, γιατί θα είναι σαν να την ξανακαλούμε, όπως είπαμε. Επομένως, θα καλέσουμε εδώ την μεταβλητή. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει ότι μία φορά είναι που παράγεται ο τυχαίος αριθμός και από εκεί και πέρα αυτός ο τυχαίος αριθμός μπαίνει ουσιαστικά ως περιεχόμενο στη μεταβλητή τυχαίο. Εμφανίζουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής. Ελέγχουμε το περιεχόμενο της μεταβλητής. Αν είναι ίσο με 3, εμφανίζεται η καρδούλα. Ιδαλλιώς ένα μικρότερο σχήμα. Ας το δούμε τώρα λοιπόν αν δουλεύει σωστά, γιατί προηγουμένως πράγματι είχαμε προβλήματα. Λοιπόν, πατάω το πλήκτρο α. Σωστά. Σωστά. Και πάλι. Το 2, μικρό σχήμα, ok. Ωραία. Το 3, καρδούλα. Σωστά. Το 3, καρδούλα. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ δουλεύει μια χαρά. Ωραία. Επομένως, τι έχουμε λοιπόν εδώ. Έχουμε εξασφαλίσει ότι μόνο μία φορά καλούμε την παραγωγή, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, του τυχαίου αριθμού. Αυτόν τον τυχαίο αριθμό όποιος είναι,
από 0 έως 4, τον θέτουμε μέσα στο περιεχόμενο μιας μεταβλητής και κάνουμε τις δουλειές μας πια με την μεταβλητή.